σοβαρό το πρόβλημα για την τοπική μας κοινωνία και μας βρίσκει εκ προημίου, το λέω κάτω τα αντίθετους, η προσπάθεια της κυβέρνησης να χωρίσει ιδιωτικά συμφέροντα του 40% της κοινωνικής παραγωγής. Θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, δεν μπορεί η Νίκη να την πληρώνει πάντα η Εθνική Μακεδονία, δεν μπορεί να την πληρώνει όμως κοζάνης. Θεωρούμε ότι εμείς, ως τοπική κοινωνία, είμαστε συνδικαιούχοι αυτού του εθνικού πλούτου που λέγεται Λιγνίτης, αλλά παράλληλα και της τεχνογνωσίας και των δομών που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με θυσίες του λαού μας. Κατά συνέπεια, δεν είναι μία υπόθεση της ΔΕΗ και μόνο το να εκχωρήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Μας αφορά όλους και θα μας πει αντίθετος. Φυσικά, θα προσανατολιστούμε και στη συζήτηση στο Συμβούλιο να κάνουμε μία απόφαση να χαρακτηρίζεται για τον δυναμισμό της, αλλά κύρια κάποια στιγμή να φύγουμε από την αποχή των ψηφισμάτων και να πάμε στα έργα, στην ώρα της δράσης. Οι εντυπωσιασμοί πρέπει να τελειώνουν και πρέπει όλοι να έρθουν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους. Και ενώ οι εκλεγμένοι βουλευτέ από τους τόπου, οι νέοι δήμαρχοι, φυσικά ο ερετός περιφερειάρχης, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι ερετοί, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και μαζί με το λαό να πούμε ένα μεγάλο στόχο στην κυβερνητική απόπειρα εκχώρησης, εκδίησης του εθνικού. Άρα, τι προτείνετε ως προς τις διεκδικήσεις, κυρία Λάμπη? Θεωρώ ότι ένα κοινωνικό ψήφισμα να σημαίνει, αν συνεχίσει η κυβέρνηση, κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, δράσεις που μπορεί να είναι κλείσιμο. Αν το δούμε όλα μέσα, θεωρώ ότι θα είμαστε όλοι.